Ρε παιδιά, μήπως έχω μεγαλώσει? Τι είναι αυτά? Ακούω πλοία και δακρύζω. Βλέπω μπαλκόνια και βουρκώνω. Τι έγινε? Και τα πλοία μπορεί να φεύγουν, αλλά τα τραγούδια μας μένουν, ε? Τα γλέντια μας, οι νότες, τα στιχάκια, τα φιλιά. Στήσαμε χορό, βρήκαμε παινιά κι ήρθαμε να πιούμε στην υγειά μας, ρε παιδιά. Κόντρα στο καιρό, σάθρια θερνιά, κάποιον ταπεινό θα τραγουδάμε βασιλιά κι η ψυχή θα βρίσκει γιατριά στην υγειά μας, ρε παιδιά. Στην υγειά μας, ρε παιδιά. Στην υγειά μας, ρε παιδιά. Από ήλιους του ουρανούς σε βλέπω δακρυσμένη σαν άστρο που τονώ. Ευτυχής μέσα σε τόσα παιδιά που αγαπάνε τα τραγούδια. Σας διακόψω λίγο γιατί έχουμε αφήξεις.
Κύριος Μάνος Ελευθερίου, περάστε. Πότι χαρά. Ναι, κάνουν έτσι. Τόσο ακριβοθόρητος πια, τόσο... Καθίστε, κύριε Ελευθερίου. Τόσο ακριβοθόρητος. Τα άστεγα. Τα άστεγα, ναι. Ωραία πράγματα. Θα αναφερθούμε αργότερα στα άστεγα. Ακούστε τώρα τον κύριο Γιώργο Ντελάρα μαζί με την ανική χοροδία του Σπύρου Λάμπρου. Τι ωραία έκπληξη ήταν αυτή με τα παιδιά, μπράβο.
Πολύ καλησπέρα σας. Καλησπέρα στους Έλληνες από Πανταχού. Εάν, ας πούμε, σε μια ιδεατή κατάσταση οι Έλληνες ασχολιόμασταν μόνο με τη μουσική μας, τους ποιητές μας και τα τραγούδια μας και τους δημιουργούς μας, θα είμαστε μάλλον στην κορυφή του κόσμου. Κάτι τέτοιο θα ζήσουμε απόψε εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους τους ανθρώπους που είναι εδώ, που αυτό που τους ενώνει, γιατί στην Ελλάδα συνήθως ψάχνουμε να βρούμε τι μας χωρίζει, που μπορεί να μας χωρίζουν διάφορα πράγματα, αλλά δεν κοιτάμε ποτέ αυτό που μας ενώνουν. Αυτή την παρέα απόψε θα σας του συστήσω έναν έναν. Αυτό που τους ενώνει είναι η αγάπη για αυτό που λέμε καλό ελληνικό τραγούδι, που χαιρόμαστε και καμαρώνουμε γι' αυτό. Ο Γιώργος Νταλάρας, ανάμεσα στα άλλα πράγματα που κάνει, σταματάει το μηχάνημα. Από την επόμενη εβδομάδα, Παρασκευή και Σάββατο και για τρεις εβδομάδες, στο Πάσπορ Κεραμικός, ο Γιώργος Νταλάρας, ένα μεγάλο αφιέρωμα στο Σταύρο Γκλουμζή. Ήταν πέντε, ήταν έξι και γίνε επτά. Το παραπονό με πήρε και κλάψα πικρά. Έκλαψα για τη ζωή μου και για το γραφτό το ρολόι μου δείχνει οκτώ. Με αφορμή αυτό, μεγάλο μέρος της εκπομπής απόψε θα είναι αφιερωμένο στο Σταύρο του Γιουμτζή. Θα πούμε και άλλα πράγματα και άλλα τραγούδια, γιατί έχουμε εδώ και τραγουδιστές και συνθέτες. Άρτια φιχθέντα τον κύριο Μάνο Ελευθερίου, που μαύρα μάτια κάναμε να δούμε. Καλησπέρα κύριε Μάνο. Χαίρομαστε. Και νομίζω αυτό που χιλιολέμε, ότι περισσότερο παρά ποτέ η συγκυρία η σημερινή και ο τρόπος που μας έχει επιβληθεί αυτό που ζούμε, είναι που αξίζει τον κόπο να γυρνάμε το κεφάλι και πίσω και μέσα, και μέσα μας εννοώ, και μπροστά. Λοιπόν, ο Γιώργος Νταλάρας, πώς να πω, σε πείσμα όλων αυτών των κακών που μας περιβάλλουν, απαντάει με το να δουλεύει αόκνος. Μια καλησπέρα. Καλησπέρα και από μένα. Η νεανική χοροδία του Σπύρου Λάμπρου ήταν που ξεκίνησε μαζί με τον Γιώργο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους σας που ήρθατε. Εδώ απόψε είναι πραγματικά έτσι όπως το περιέγραψες. Ξεχωριστά παιδιά, ξεχωριστοί άνθρωποι. Όλοι αγαπούν το καλό τραγούδι και γράφουνε, παίζουνε και τραγουδάνε. Ο καθένας σχεδόν με ένα μοναδικό τρόπο. Αυτό είναι αυτό που μας ενώνει. Όλα τα είδη του ελληνικού τραγουδιού, από τη μία άκρη της χώρας μέχρι, από το βόρεια μέχρι τη νότια και από την ανατολή μέχρι τη δύση, όλα συνυπάρχουν μέσα εδώ. Και επειδή αναφερόμαστε στον Γκουγιουμτζή, ο Γκουγιουμτζής για μένα, όπως ξέρεις, το έχουμε ξαναπεί, είναι το χρυσό ξεκίνημα. Αλλά παράλληλα, εκείνο τον καιρό που άρχιζα, δεν το ήξερα, ένιωθα όμως ότι θα γίνει ένας από τους σπουδαιότερους δημιουργούς του ελληνικού τραγουδιού, και όπως και έγινε. Είχα λοιπόν αυτή τη χαρά και την τύχη. Και τώρα που είναι και ο Μάνος εδώ, θυμάμαι έντονα εκείνες τις πρώτες εποχές, θα μας πει και εκείνος. Οφείλουμε στον Γκουγιουμτζή πολλά πράγματα. Ό,τι και να κάνουμε για αυτόν, ό,τι και να κάνουμε για τον Σταύρο και για τα τραγούδια του, θα είναι λίγο. Όμως αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι ότι τα νέα παιδιά μαθαίνουν τα τραγούδια, συνεχίζουν στο δικό του δρόμο και πολλοί από τους νέους, πράγμα που το θέλω και εγώ πάρα πολύ, ξαναερμηνεύουν τα τραγούδια του Γκουγιουμτζή. Μεγάλη εντύπωση μας έκανε, αν θυμάσαι, τότε που είχε γίνει κάτι για το Σταύρο στη Θεσσαλονίκη, που το ξεκίνησε εσύ και ήσουν ο βασικός, πώς θα λέμε, ο άξονας. Γεμάτο ήταν ένα γήπεδο. Παλέδεσπορ. Το Παλέδεσπορ. Έτυχε να το παρουσιάζω εγώ. Και αυτό που μου είχε κάνει εντύπωση τότε ήταν οι πιτσιρικάδες, οι 18χρονοι, οι 20χρονοι, με τους αναπτήρες και να ξέρουν όλα τα λόγια των τραγουδιών. Σωστό. Ναι. Πολλά σχολεία έχουν ειδικό αφιέρωμα. Βέβαιως κάνουν στον Μάνο Χατζηδάκη, στον Μίκη Θεοδωράκη, στον Γιάννη Μαρκόπουλο. Αλλά κάνουν μικρές ομάδες. Σας λέω, αναφέρω ένα περιστατικό πριν από 1,5-2 μήνες. Το μουσικό τμήμα της Γαλλικής Σχολής του Πειραιά έκανε αφιέρωμα στον Γκουγιουμτζή. Πήγαμε και εμείς, πήγε και ο Κώστας, ήρθε και ο Κώστας και παίξαμε. Υπάρχουν νέα παιδιά, αγαπούν τον Γκουγιουμτζή, γράφουν τραγούδια για αυτόν και προσπαθούν. Τι ωραία. Μερικοί ανακαλύπτουν και τα γραπτά του. Αυτά τα δύο καταπληκτικά βιβλία. Ναι, τα υπέροχα αυτά. Η γλώσσα του είναι απίστευτη.
Οι όμορφες μένουν σε διόροφα ήταν το ένα. Και τα, ναι. τα κλειστά παράθυρα με τα ματζόνια. Ναι, 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 και αυτό. Να δείτε πώς γράφει αυτός ο άνθρωπος, δηλαδή με τέτοια απλότητα. Είναι αυτό που λέει καμιά φορά και ο ίδιος. Μην με ρωτάτε, λέει, για τα λαϊκά τραγούδια. Γιατί τα λαϊκά τραγούδια σε τρελαίνουν και δεν χρειάζεται καμία άλλη εξήγηση. Γι' αυτό και έγραφε και λαϊκά τραγούδια. Θα μου επιτρέψει κάτι να πω. Κοίταξε, μιλώντας για το Σταύρο, κοίταξε την κατάνοιξη που υπάρχει σε όλα τα παιδιά. Και από εδώ και από εκεί και τα άλλα. Και τα τραγούδια του. Όταν ακούγονται τα τραγούδια του Σταύρου, υπάρχει μια κατάνοιξη. Σαν να είσαι σε εκκλησία. Λοιπόν, ξεκινάω τις καλησπέρες. Κυρία Μέμη Σπυράτου, χαρά μας μεγάλη. Γεια σου, Μέμη. Και δική μου χαρά, καλησπέρα σας. Είναι η πρώτη φορά που έρχομαι στην εκπομπή σας και είναι πολύ μεγάλη χαρά μου. Ευχαριστώ. Και δική μας. Με τη Μέμη έχετε εμπλακεί στη δουλειά της Αρβελέ. Βέβαια. Για πείτε μας, τι κάνατε, για πες. Να σας πει ο Γιώργος. Να σας πω καταρχήν ότι η Μέμη ήταν ο άνθρωπος που ξεκίνησε αυτή την ιστορία τα ποίηματα της Ελένης Αρβελέρ να γίνουν τραγούδια. Ήταν φίλη της όλη. Δηλαδή ήταν πρώτα-πρώτα η κυρία Αρβελέρ, η Ελένη, ο Νίκος ο Πλάτανος και βέβαια ο Γιώργος που γνωριζόμαστε σχεδόν από παιδιά. Δεν ξέρω, είχε μια ονειροπόλα έτσι αντίληψη την οποία κατάφερε σιγά-σιγά την... τι ήταν αυτό, το όνειρό της, δεν ξέρω τι ήταν, το σχέδιό της, πέτυχε. Έκανε κάτι που όλους μας έβαλε μέσα σε αυτή την ιστορία και φτιάξαμε ένα δίσκο, ο οποίος ακόμη, παρότι έχει βγει η δουλειά αυτή, με 10 μόνο τραγούδια, δεν έχει ολοκληρωθεί. Υπάρχουν πίσω άλλα 15 τραγούδια, περίπου. Προσπαθούσαμε από το 2000 περίπου. Από το 2004 συγκεκριμένα. Και μετά, να βγάλουμε αυτό το δίσκο και δεν μπορούσαμε. Σε όσους μεγάλους, ας πούμε, οίκους της δικογραφίας πήγαμε, καλησπέρα σας, καληνύχτα σας. Και βρέθηκε ένας ερασιτέχνης, ένας σύλλογος, μια γκρούπα, πώς να την πούμε, ανθρώπων που αγαπούν το τραγούδι και το δείχνουν με τον καλύτερο τρόπο άμεσα. Πήραν λοιπόν αυτά τα τραγούδια και είπαν, δεν πειράζει, θα το κάνουμε εμείς. Το καλό είναι ότι αρχίζει να διαγράφεται κάποιο μέλλον για αυτό το δίσκο, αφού ο Δήμος του Βύρωνα θα κάνει ένα τιμητικό αφιέρωμα σε δύο Βυρωνιώτες, στον Γιώργο Νταλάρα και στην Ελένη Αρβελέρ. Και έτσι θα ανοίξει το φετινό φεστιβάλ με αυτή τη δουλειά, στην πούμε, γιατί δεν είναι μόνο δίσκος. Θα μας πει ο κύριος Μπενέτος τα περισσότερα. Να δεσμεύσουμε λίγο το Σπύρο όταν είναι όλα έτοιμα και εκείνο μπορεί και εκείνος να κάνουμε μια εκπομπή για την κυρία Αρβελέρ και να έρθει εδώ η Ελένη. Μεγαλύτερη τιμή από αυτή που θα μου κάνετε. Βεβαίως, θα το κάνετε. Βεβαίως θα το κάνουμε. Μα σοβαρά. Μπράβο, μπράβο. Αν το κάνουμε αυτό, μπράβο. Τι είμαστε εμείς, 20 να λέμε καλησπέρα, καληνύχτα. Τι είναι Αρβελέρ. Ούτε στα όνειρά μας. Αντρέα Κατσιγιάννη, καλησπέρα. Γεια σας, καλησπέρα. Καλώς ήρθες. Τι γίνεται, τελείωσε αυτό με τον Γιώργο που κάνατε? Τελειώσαμε. Θα το δούμε σύντομα. Σύντομα, πολύ σύντομα. Τι είναι αυτό, για πες. Είναι ένας δίσκος με δικά μου τραγούδια, με τη συμμετοχή πολλών φίλων στιχουργών και κάποιων φίλων μας, κοινών του Γιώργου και δικών μου, τραγουδιστών, με λαϊκά κυρίως τραγούδια. Να πω κάτι όμως, Σπύρο, με τον Γιώργο, γιατί η αφορμή είναι ο Γιώργος που είμαστε εδώ. Μας συνδέουν πάρα πολλά χρόνια συνεργασίας και πολλές ώρες δουλειάς μαζί. Και είναι και ο άνθρωπος που την εστουδιαντίνα. Ήταν ο άνθρωπος που μας αγκάλιασε και στη δισκογραφία και κάναμε τους πρώτους δύο σημαντικούς δίσκους. Και βέβαια με τον Γιώργο κάναμε πολλά πράγματα στην πορεία, για την Ήμβρο, για το Καστελόριζο. Κάναμε Παπαδιαμάντη μαζί, κάναμε διάφορα πράγματα. Α, και αυτό με το Καστελόριζο, αυτό δεν είναι? Αυτό ναι. Εδώ. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Πού τα αυτό βρίσκεις. Είναι. Τα βρίσκεις. Το έχει. Τα βρίσκεις, ναι. Και με τον Γιώργο έμαθα να είμαι κάθε φορά σαν να ξεκινάω. Αυτό που δείχνει ο Γιώργος είναι ότι είναι ένας δρόμος αυτός που πρέπει κάθε μέρα να τον ξανακάνεις. Γιατί είναι καλύτερος την επόμενη μέρα και διαφορετικός. Και νομίζω ότι αυτό έχει και η μουσική και η τέχνη. Μάλιστα.
και τον ευχαριστούμε για αυτό που δίνει σε εμάς τους νεότερους. Και εμείς παίρνουμε δύναμη και κάνουμε και εμείς τα δικά μας πράγματα. Επειδή δεν μας αρέσουν εδώ τα πολλά ευχολόγια και τα θυμιατά και δεν του αρέσουν και του Γιώργου, απλώς να πω κι εγώ μια κουβέντα και δεν ξαναπώ τίποτα, ότι στον Νταλάρα πριν απ' όλα είμαστε ευγνώμονες για ό,τι έχει κάνει για το ελληνικό τραγούδι. Ευγνώμονες. Ας πούμε, εγώ π.χ. ανακάλυψα και αγάπησα το ρεμπέτικο τραγούδι σε ηλικία, ξέρω εγώ, κάποια που δεν ακουγόταν ρεμπέτικο πουθενά. Πιτσιρίκα είμαστε, λεφτά δεν είχαμε να πάμε να ακούμε κτλ. Και ξαφνικά βγάζει το δίσκο όταν ξεκίνησα τα πρώτα. Και άκουσα για πρώτη φορά το Πού σε καημένα κάβουρα, άκουσα ρεμπέτικο που δεν τα ξέρω. Ήξερα μόνο τι Φραγκοσυριανέ, α πούμε. Λοιπόν, θέλω να πω. Είσαι και Κυπριώτη γι' αυτό. Ναι, ναι. Αυτό. Ευγνώμονε λοιπόν. Στην υγειά μας ρε παιδιά. Στην υγειά μας ρε παιδιά. Κυρία Μαρίνα Αλαφινά, καλησπέρα. Καλησπέρα. Στο Βήμα FM, έτσι, μην κάνουμε κανένα λάθος. Μάλιστα. Και έχουμε σε κάθε εκπομπή Γιώργο Νταλάρα. Δεν γίνεται αλλιώς. Δηλαδή και ο κόσμος ζητάει και μέσα στο ρεπερτόριο αυτό του καλού ελληνικού τραγουδιού δεν γίνεται. Κάθε βράδυ. Δεν μπορεί να τον αποφύγει τον άνθρωπο. Δεν αποφεύγεται. Δεν αποφεύγεται, ναι. Πάντως, έτσι πως ξεκινήσαμε και ακούω τώρα τον Νταλάρα να τραγουδάει ο ίδιος τραγούδια που τα έχει πει πριν από χρόνια, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό. Να ακούς ένα μεγάλο τραγουδιστή στις δικές του ηχογραφήσεις, να τον ξανακούς μετά από πολλά χρόνια. Και έχει άλλη διάσταση, όπως είπε και ο Ανδρέας πριν. Αλλά ανυπομονώ, γιατί διάβασα πως το 2016 τον περιμένει με 50 καινούρια τραγούδια. 50 τραγούδια καινούρια. Τόσα νομίζεις. Τόσα νομίζω, είναι και παραπάνω δηλαδή. Τόσα πάντως, σου έχουν πει. Ανυπομονώ να ακούσω τα καινούρια. Έτσι ξεκινήσαμε, με 50 τόσα λέγαμε. Τόσα μου έχουν πει. Ναι. Όχι, ίσως το έγραψε σε μια συνέντευξη. Νομίζω ότι. Όχι εγώ. Έρχονται και άλλα. Νομίζω ότι είναι γύρω στα 80 τουλάχιστον αυτά που έχω μετρήσει. Ταμίλα Κουλίβα, καλησπέρα Ταμίλα μου. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι σήμερα εδώ, που η εκπομπή αυτή αφιερωμένη σε αυτόν τον ανήσυχο καλλιτέχνη, που πραγματικά μας εκπλήσει κάθε φορά και κάθε φορά είναι διαφορετικός και κάθε φορά καταπιάνεται με κάτι διαφορετικό και φέρνει τη σφραγίδα του, την ποιότητά του, το προσωπικό του πολιτισμό που είναι σπουδαίος. Και νομίζω ότι αυτή η αγάπη του για το καλό θέατρο φαίνεται και στις δικές του δουλειές. Γιατί έχεις καταπιαστεί αρκετές φορές, έτσι δεν είναι? Που είναι με τα θεατρικά δρόμενα, υπήρχαν πράγματα, υπήρχε παρουσίαση και στην Επίδαυρο, έτσι δεν είναι? Και κάθε φορά είναι απόλαυση και κάθε φορά αυτό που έχει σημασία ότι συνεχίζει να μας γοητεύει με αυτή την μοναδική φωνή που έχει. Και να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ. Μαθαίνουμε από το θέατρο, Τώρα, είναι ευκαιρία. Πήγατε, είδατε τη Ταμίλα στον Παπαδιαμάντη, εννοώ τη μετάφραση του Παπαδιαμάντη στο... Ναι, στο εθνικό. Παίζουμε ίδιες μέρες, δεν μπορούμε. Ναι. Πρέπει να το δείτε αυτό, να δείτε και αυτή την επιρροή της γλώσσας σε αυτόν τον τόσο σπουδαίο, μεγάλο, παγκόσμιο συγγραφέα, τον Ντοστογεύσκη. Δείτε πώς τον αντιμετωπίζει. Ναι, πραγματικά ήταν πολύ ωραία παράσταση που κατέβηκε. Ναι, πήρε παράταση, πήγε πολύ καλά. Του Σωτήρη Χατζάκη. Θέλω να αναφερθώ σε κάτι, αν μου επιτρέπετε. Ότι σε αυτή την παράσταση είχα μια συνεργασία, την οποία ήθελα να μιλήσω. Γιατί, ξέρετε, τα δικά μας παιδιά, αν καταπιάνονται με κάποια πράγματα που έχουν σχέση με τέχνες, δίνουν διπλές εξετάσεις. Και είχα μια σπουδαία συνεργασία με την Γεωργιάνα Νταλάρα, η οποία είναι ένας άνθρωπος που... Τι να σας πω, ιδιαίτερης ευαισθησίας, που έχει ήθος, που έχει αυτή την ταπεινότητα, έχει σεμνότητα, που μου έχει κάνει τόσο ωραία εντύπωση και χαιρόμουν πάρα πολύ όταν ερχόταν οι φίλοι μου να δουν την παράσταση, την ξεχωρίζαν στη σκηνή και λέγανε για να δούμε ποια είναι αυτή. Α, η Γεωργιάνα Νταλάρα.
Και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό. Δεν ξέρω, όταν μιλάνε για τα παιδιά μας, καταλαβαίνω πώς αισθανόμαστε, γιατί και εγώ αισθάνομαι ανάλογα όταν μιλάνε για το γιο μου, αλλά δεν το έκανα για αυτό το λόγο. Νομίζω ότι άξιζε να αναφερθώ. Μπράβο. Μάλιστα. Ευχαριστώ. Αναγκηθές είναι το πατέρα του. Ηλίας Μπενέτος και μετά πάμε για τραγούδι. Παιδιά, δεν μιλάμε πολύ, σας το λέω, γιατί έχουμε να πούμε πολλά τραγούδια. Λέγε, Ηλία. Είμαι με διπλή, τριπλή ιδιότητα. Η πρώτη ιδιότητα είναι αυτό που αισθάνομαι φιλικά, φίλος με τον Νταλάρα. Και αυτό κατεδείχθηκε τον τελευταίο καιρό. Τα τελευταία 2-3 χρόνια έχουμε μια στενότερη συνεργασία. Αυτό μας έδωσε τη δυνατότητα να εκδώσουμε μέσα από το 8ο, που είναι ένας μικρός, όπως το είπε ο Γιώργος, εκδοτικός οργανισμός και ένα site το οποίο είναι γύρω από τη μουσική, και τη δουλειά της Ελένης Αρβελέρ με τις μουσικές του Νίκου Πλάτανου και τα λόγια του Γιώργου Νταλάρα και την επιμελητία της Μέμης Πειράτου, η οποία ήταν καθοριστική, και ένα δίσκο που έρχεται που είναι του Βαγγέλη Κουρακάκη, ο οποίος βγαίνει εντός των ημερών, Θαλασσινά Παλάτια, ένα εξαιρετικό πράγμα μετά από πάρα πολλά χρόνια συνεργασίας με τον Κουρακάκη. Μόνιασε και φίλιωσε, όπως λένε, με τον Γιώργο. Είναι μια εξαιρετική δουλειά, στην οποία τραγουδάει και ο γιος του Κουρακάκη, ο Βασίλης. Ιδιαίτερα πράγματα. Και το άλλο είναι ότι υπάρχει ένα ραδιόφωνο, ο Μέντα, όπου από εκεί τον Νταλάρα, όπως είπε η Μαρίνα, όχι δεν τον αποφεύγεις, τον επιζητάς. Mm. Γιατί σε διάφορα καθημερινά που συμβαίνουν, θέλεις κάπου να κουμπίσεις. Και υπάρχει μια γείωση σε όλο αυτό το πραγματάκι. Το ευχάριστο επίσης είναι το ότι μακάρι να έχουμε τη δυνατότητα, εμείς οι πορωμένοι επαγγελματίες αυτής της δουλειάς ή ακόμα και εγκληματίες, να μας δίνεται η πιθανότητα και η ικανότητα να σερβίρουμε και να περιθάλτουμε τέτοιου είδους δουλειές. Εγώ είμαι χαρούμενος. Μπράβο. Τώρα που θα φύγεις, τι θα μας πεις? Λοιπόν, θα το πούμε αυτό επειδή είναι ο Μάνος εδώ, όχι θα το λέγαμε. Επειδή είναι ο Μάνος, θα πούμε, ξεκινάμε τώρα που θα φύγει. Συνεχίζουμε με Κουγιουμτζή, λοιπόν. Αυτούς τους στίχους δεν τους έχω. Το βρήκε ο Σταύρος από ένα μεγάλο τραγούδι που είχα. Μεγάλο, 25-30 στίχους. Ο πρώτος στίχος που λέει «Τώρα που θα φύγεις» είχε κάνει ένα ποίημα του Σεφέρη. «Τώρα που θα φύγεις, πάρε μαζί σου και το παιδί που είδε το φως κατά από κυρία τα πλατάνια» που λέμε στο μυθιστόρημα, ο Σεφέρης. Λοιπόν, ντρεπότανε να πει στη χείρα του Σεφέρη ότι ξέρετε, έχω κάνει ένα τραγουδάκι. Λοιπόν, τι έκανε, βρήκε αυτό το «Τώρα που θα φύγεις», κρατάει το «Τώρα που θα φύγεις», πάρε μαζί σου. Αντί να πει ο Σεφέρης, λέει και το παιδί, αυτός λέει «Για φυλαχτό». Είναι το δικό του φυλαχτό. Και από εκεί και πέρα βρήκε με το τσιμπιδάκι στίχους από κάτι που του είχα δώσει εγώ, τα έφερε από εδώ, τα έφερε από εκεί και έκανε το τραγούδι. Επομένως, δεν είναι ουσιαστικά δικό μου από την αρχή το τραγούδι. Είναι η εκτέλεση του Σταύρου. Να τα μυστικά, αυτά δεν τα ξέραμε. Ωραία ιστορία. Μπράβο, μπράβο. Τώρα που θα φύγεις, πάρε μαζί σου για φυλακτό μυρτικά και πικρό δάφνη και τις φραγκογιανούς τα πάθη. Τώρα που θα φύγεις, πάρε μαζί σου για φυλακτό μυρτικά και πυκνό δάφνη και τις φραγκογιανούς τα πάθη. Και στρώσε τη ζωή σου μα και μαράζει για του καιρού τα γιάσει και για την αμοιβή σου νερό του παραδείσου.
να πω και αυτό το τραγούδι που αγαπούσε πάρα πολύ ο Σταύρος. Κάθεσαι εδώ πέρα και σαπίζεις. Εδώ δεν έχει τόπο να σταθείς. Αν μπορώ στον ήλιο ανεμίζεις. Στην τρίμια και κουρέλια μιας ψυχής. Στην τρίμια και κουρέλια μιας ψυχής. Τι κάθεσαι εδώ πέρα και πεθαίνεις και ψάχνεις για καινούριες προσευχές. Το χάλασμα το βλέπεις και σωπαίνεις. Στην όπορο κι αρχίζουν οι βροχές. Στην όπορο κι αρχίζουν οι βροχές. Εδώ πέρα και σαπίζεις. Εδώ δεν αγαπάνε τους τρελούς. Τις νύχτες ματωμένος στερουγίζεις. Μ' ανύπαρκτα φτερά για τους πολλούς. Μ' ανύπαρκτα φτερά για τους πολλούς. Σε έναν πίτι δικό μας και τράβηξε για το βεγγάρι ότι ήταν το μας. Κάπου νυχτώνει. Και μετά σου στέλνω και Μακεδόνα. Ωραία. Έχεις άσο στο μανίκι. Πάμε.
ζωή μου. Κλείνω τα μάτια που φεύγεις να μη δω. Μακεδόνας, έρχεται! Ο Κώστας, όποτε παίζουμε για τον Κουγιουμτζή, έρχεται. Έρχεται και τραγουδάει. Του αρέσει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι, το οποίο έχει και αυτή την ιστορία που έχει. Είναι από τα Λαδίνο τραγούδια. Είναι ένας εβραϊκός ψαλμός, το οποίο το βρήκε ο Σταύρος και του άρεσε και το έκανε, το διασκεύασε λίγο. Και είναι από τα τραγούδια που αρέσουν πολύ στον Κώστα. Το πούμε μαζί. Ο Μάνος λέει ότι το έγραψε πάνω στη μελωδία. Ε, βέβαια. Μάλιστα.
στην υγειά μας ρε παιδιά. Στην υγειά μας ρε παιδιά. Να πας στην εκκλησιά, σπάθη για στροπελέκι. Χτύπανε Θεέ μου τα καμπαναριά κι ο ήλιος πέρα στέκει. Αχ να μου στο φουστάνι σου κουμπί μαλαματένιο, άντρα στο κομπολόι σου το μαργαριταρένιο. Αχ να μου στο φουστάνι σου κουμπί μαλαματένιο, άντρα στο κομπολόι σου το μαργαριταρένιο. Παίρνω τους δρόμους, τρέχω σαν παιδί, μήπως σε συναντήσω. Ίσιος να γίνω, μα τι μη με δει, να'ρθω να σε φιλήσω. Αχ να μου στο φουστάνι σου που μη μαλαματένιο, άντρα στο κομπολόι σου το μαργαριταρένιο. Αχ να μου στο φουστάνι σου που μη μαλαματένιο, άντρα στο κομπολόι σου το μαργαριταρένιο. Με πιάσε βροχή στο δρόμο, μα εγώ δε στάθηκα. Σαν πουλί στην αγκαλιά σου ήρθα και ζεστάθηκα. Τόσα κακή μου κι αν στάζει, σου το λέω δε με νοιάζει, μια και είμαστε μαζί. Κι αν με χτύπησε τα νοιάζει, τόσα κακή μου κι αν στάζει, σου το λέω δε με νοιάζει, μια και είμαστε μαζί. Το τζάμι λες που βρέχει στην αυλίτσα τη μικρή. Το γεράνι κάτι έχει, πάρ' το μέσα μη βραχεί. Κι αν με χτύπησε τα νοιάζει, τόσα χέρι μου κι αν στάζει, σου το λέω δεν με νοιάζει. Από βάθρες
Συνεχίζουμε τις καλησπέρες. Κύριε Ελευθερίου, να σας στήσω τον Μίλτο Πασχαλίδη. Γεια σου, Μίλτο! Γεια σας. Γεια σου, Μάνο μου. Γεια σου, Γιώργο. Γεια σου. Κοίταξε, με λίγα λόγια, τα τρία τελευταία χρόνια παίζουμε μαζί πιο συχνά με τον Γιώργο. Περνάμε ωραία. Προσπαθεί με πολιορκή, θέλει να γίνει φίλος μου. Εγώ αντιστέκομαι. Και με όφιλες. Ναι, και με τέρχεται δόλιους τρόπους. Έχει γίνει κολλητός με την κόρη μου, την Ευγενία. Και ξεκινήσανε... Μας φάει τη γυναίκα, ρε, θα μου φάει τη γυναίκα. Ναι, εντάξει, εσύ προηγήσε, την ξέρεις πριν από τον Γιώργο, αλλά έχουν γίνει φίλοι με την κόρη μου, έχετε η Ευγενία σπίτι μου, λέει, τι κάνει ο Γιώργος. Αυτά, πίσω από την πλάτη μου, λέτε, έτσι. Συγγραμμία. Και έχουν ξεκινήσει, λέει, μια παλαϊκή καμπάνια για να κόψει ο μπαμπάς το τσιγάρο. Μάλιστα. Περνάμε πολύ καλά τον τελευταίο καιρό, παίζουμε παρέα, παίξαμε εκεί παρέα και στο Passport, θα ξαναπαίξουμε και μαζί. Παίξαμε και τα τραγούδια του Μίκη, που είναι ναι, αποκάλυψη ναι, ο κύριος. Ναι. Και Καμαρώνω που παίζουμε παρέα και στην εκπομπή σου είχα πει ότι όταν τον ακούω να τραγουδάει είναι σαν να επιστρέφω σπίτι μου. Αυτό είναι για μένα. Τι ωραία. Ο Νίκος ο Πλατήραχος, πέρα από αγαπημένος φίλος, είναι ένας πάρα πολύ σπουδαίος δημιουργός, πολύ σπουδαίος άνθρωπος, έχει κάνει και πολύ μεγάλη καριέρα έξω, έχει γράψει μουσική για ταινίες που έχουν διακριθεί, πάνω από 12 ταινίες νομίζω. Εδώ στην Ελλάδα έχει κάνει πολύ ωραία πράγματα και ένα από τα ωραίότερα του νομίζω είναι η τελευταία αυτή συνεργασία. Πώς έγινε αυτό τώρα, πώς σου ήρθε και τα λοιπά, εμένα με εξέπληξες. Ως όλο το όλο project, γιατί δεν μου αρέσουν τα... Γνωριζόμασταν κάπως αλλιώς εμείς τώρα. Εμείς και... γνωριζόμασταν αλλιώς, ναι, ναι. Ναι, ναι. Λοιπόν, πρόκειται για αυτό το υπέροχο εξώφυλλο. Λοιπόν, αυτό το υπέροχο εξώφυλλο έχει ένα υπέροχο περιεχόμενο, τουλάχιστον για τα δικά μου γούστα, να μην σας παρασύρω. Τα Άστεγα. Για πες με δύο λόγια. Ναι, ευχαριστώ καταρχήν για την πρόσκληση. Όλα αυτά τα τετριμένα που λέγονται, λέγω τα εννοώ, γιατί είσαι και πραγματικά με στην ψυχή μου σαν φίλος εδώ και κάποια χρόνια και χαίρομαι που έχουμε και την επαφή έτσι, αυτή την πολύ καλή στο επίπεδο τουλάχιστον της συνεργασίας. Και τα Άστεγα που λες είναι ένα έτσι παιχνιδίζον κατασκεύασμα, να μην μεταχειριστώ έτσι πιο φθαρμένες λέξεις, στα οποία αυτά παιχνιδίσματα ήρθε ως... πρώτος κατεργάρης ο Γιώργος Ονταλάρας και συνέπραξε και παιχνιδιά τώρα, με αυτή τη ζαβολιάρικη διάθεση, να πούμε, η οποία τον χαρακτηρίζει και η οποία ίσως να μην συνάδει, ας πούμε, με αυτόν περιμένει κανείς από 50 χρόνια καριέρας και έργου τεράστιου, γιατί παραμένει ένας αθεράπευτα έφηβος και δυναμικός άνθρωπος και στο επίπεδο της δουλειάς, αλλά και στο επίπεδο αυτής ακριβώς της... αυτού του παιχνιδιού, να πούμε, που είχε ανάγκη αυτό το CD, τα Άστεγα, γιατί πρόκειται για μια δουλειά που παίζει ανάμεσα σε δύο άκρες του Ατλαντικού, είναι μεταξύ του ragtime και του ρεμπέτικου του δικού μας. Το ragtime είναι και αυτό απότοκο του περιθωρίου, του πεζοδρομίου, των καταγωγείων, των χασικλίδων, των κουτσαβάκιδων, δεν είναι μόνο ελληνικές έννοιες αυτές. Ακριβώς. Τώρα παγκόσμιο. Τι δουλειά έχει ένας άνθρωπος αστός και... Έχει πολύ dirty πράγμα μέσα του αυτό. Dirty εννοώ και το dirty, αλλά και dirty πράγματα. Πρέπει να στο πυροδοτούν εκεί. Ναι, ακριβώς. Είναι αυτό που λέγαμε που έλεγε ο Σταύρος. Τα λαϊκά τραγούδια λέει σε τρελαίνουν, μην ψάχνει να βρει. Έτσι. Έχουμε κάνει αλητίες. Κάθεται στο πιάνο και κάθε μια μισή μέρα στο πιάνο και τραγουδάμε. Φεύγουμε μετά και δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Ναι, πράγματι έχουν προηγηθεί. Αθεράπευτα πράγματα. Ο Γιώργος έδωσε και δημιουργική πνοή σε όλο το εγχείρημα, διότι είχε φοβερές ιδέες, είχαμε ανατροπές, έφευγαν τραγούδια, αρχόντουσαν άλλα, γραφόντουσαν στίχοι από εκεί που δεν υπήρχε τίποτα, γραφόντουσαν πράγματα πάνω του. Καταλαβαίνεις ότι είναι συνδημιουργός δηλαδή. Και τον ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό, γιατί με τίμησε πάρα πολύ, εκτός από τη συγκίνηση τη μεγάλη που μου έδωσε. Καλησπέριζω τον Κώστα Μακεδόνα. Καλησπέρα. Τώρα σε είδε. Έχω πολύ καιρό να τον εδώ τον Κώστα. Δηλαδή χαίρομαι καταρχάς που σε γνωρίζω, ειλικρινά είναι τιμή. Εγώ είναι τιμή που ευτυχώς μεγάλωσε ο Γιώργος και βρεθήκαμε σε αυτή την εκπομπή. Λοιπόν, ήθελα να σου πω ότι τον καιρό που οι γονείς μου με φέραν σε αυτόν τον κόσμο, ο Γιώργος έβγαζε τα πρώτα του τραγούδια, ετοιμαζόταν να βγάλει τα πρώτα του τραγούδια, τα ηχογραφούσε. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα τα παιδικά μου χρόνια να μεγαλώσω πάρα πολύ με τη φωνή του και τα τραγούδια του.
και φυσικά να γίνει ένας από τους δύο-τρεις τα μεγαλύτερα μου ενδάλματα στη μουσική και στους, από τους τραγουδιστές. Και όχι μόνο σαν τραγουδιστής και σαν τεχνίτης του τραγουδιού, και, αλλά για όλα του, για όλη τη στάση, για τις επιλογές του στα τραγούδια, για τις επιλογές του στους μουσικούς. Παίζει πάντα με τις καλύτερες ορχήστρες, με τους καλύτερους μουσικούς. Για τις επιλογές των χώρων που εμφανίστηκε όλα αυτά τα χρόνια. Είχα τη χαρά το 89, λίγο πριν βγω εγώ τότε στη δισκογραφία, να γνωριστούμε στη Θεσσαλονίκη, και από τότε σιγά σιγά να φτιάξουμε μια φιλία η οποία έχει εξελιχθεί πολύ μες τα χρόνια. Έχουμε συνεργαστεί, με έχει φωνάξει σε πάρα πολύ ωραίες δουλειές και έχω βρεθεί και έχω τραγουδήσει δίπλα του. Και εκτός από αυτό όμως, η φιλία ήταν φιλία, και στη φιλία για μένα μετράνε και άλλα πράγματα. Ο Γιώργος ήταν ένας από τους ανθρώπους που μου στάθηκε πάρα πολύ στα δύσκολα, τα γνωστά δύσκολα, όταν κινδύνεψα να χάσω τη ζωή μου. Ήταν από τους πρώτους ανθρώπους που βρέθηκε δίπλα μου. Ο Γιώργος έχει αυτό το σοβαρό προφίλ που όλοι ξέρουμε. Είναι δηλαδή ένας άνθρωπος που κάνει με απόλυτη σοβαρότητα και υπευθυνότητα τη δουλειά του. Αυτό που δεν ξέρουν είναι ο Γιώργος αφίλος στην παρέα. Που θεωρώ τον εαυτό μου πάρα πάρα πολύ τυχερό που το έχω ζήσει αυτό. Και λυπάμαι πραγματικά όλους αυτούς τους φανς του, τους εκατομμύρια φανς του, που δεν μπορούν να δουν αυτή την πλευρά του, του Γιώργου. Είναι μια πολύ ξεχωριστή μια πλευρά. Ναι, η οποία... Εγώ αυτή την πλευρά τη λατρεύω. Λοιπόν, δεν γίνεται να μην το πω. Δεν θα πω λεπτομέρειες. Πρέπει να το απαντήσω. Λοιπόν, ήταν... Όχι, δεν λέω τίποτα. Ήταν ένας αυτός που ζήλευα στη ζωή μου. Και τώρα είναι δύο, είναι και αυτός. Δύο ονόματα θα σου πω και θα σταματήσω. Πες το πρώτο. Παντελής Κώστας. Γεια σας. Μάλιστα. Και το Δημήτρη Μπάστη, δεν έχουμε πολλούς λόγους να το ζηλεύουμε αυτό το... Το μοντέλο, ας πούμε. Σήμερα η κουμπή είναι σοβαρή. και έτσι ξεκινάς. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι σε αυτή την παρέα απόψε, γιατί πραγματικά αυτά που θα πω θα κινηθούν λίγο πάνω σε αυτά που είπε ο Κώστας, γιατί είμαστε της ίδιας γενιάς. Και για μένα ο Γιώργος Νταλάρας υπήρξε δάσκαλος, χωρίς να το ξέρει. Γι' αυτό και πολλές φορές τον αποκαλώ δάσκαλο όταν μιλάμε. Ως έφηβος, όταν άρχισα να ανακαλύπτω τη μουσική, τους συνθέτες και άρχισα να αγαπώ τη μουσική, ο Νταλάρας και η φωνή του ήταν μια φωνή που με ενέπνευσε. Ήταν η φωνή που μελετούσα βήμα-βήμα, κάθε το γύρισμα, κάθε το βήμα. Όπως είπε ο Σπύρος, και εγώ το ρεμπέτικο το ανακάλυψα μέσα από τον Νταλάρα, αναβιώνοντάς το, μαζί με τους παλαιότερους της γενιάς του, Καζατζίδη, Μπιθικότσι. Ήταν η φωνή που μελετούσα και ήταν για μένα σημείο αναφοράς. Κάθε τι που έκανε. Και νομίζω για τους περισσότερους της γενιάς μας. Ήρθαν τα χρόνια που, ξεκινώντας να μπαίνοντας σε αυτό το χώρο, να έχουμε γνωριστεί, να έχουμε γίνει φίλοι. Κάτι που ούτε σαν τρελά μόνειρα. Έτσι ότι κάποια στιγμή θα είμαστε επί σκηνής, θα τραγουδάμε μαζί, θα λέμε τραγούδια μαζί. Νιώθω ευλογημένος. Δεν θέλω να πω τίποτα άλλο. Για μας, όπως είπε Σπύρο, χρωστάμε γνωμοσύνη στον Νταλάρα για όλα αυτά που έχει προσφέρει στο ελληνικό τραγούδι. Και χαίρομαι που είμαι φίλος του και που μου δόθηκε ευκαιρία όσες φορές έγινε αυτό να μοιραστούμε τη σκηνή, να τραγουδήσουμε, να πούμε πράγματα μαζί. Και επίσης. Θα πω και κάτι που επανειλημμένα μου έχει εκμυστηρευτεί και τώρα δεν το είπες, ότι ευχαριστείς πολύ και τον Κώστα Μακεδόνα γιατί έχεις μεγαλώσει με τα τραγούδια του. Πάντα. και ο Δημήτρης και η μητέρα του μεγάλωσε με τα τραγούδια. Επειδή δεν το είπα γιατί σήμερα είναι η εκπομπή για τον Νταλάρα, οπότε δεν ήθελα να μιλήσω. Είναι πάρα πολύ σοβαρή εκπομπή. Είμαστε σοβαροί. Είναι σοβαρή εκπομπή, δεν μπορεί να το πει αυτό τώρα. Πώ γίνεται και δεν τσακώνονται μεταξύ του τόσο καλή που είναι. Είμαστε σοβαρή, αλλά σε πιο νέο. Σε πιο νέο. Να συμπληρώσω κάτι που δεν το είπα. Αυτό που είναι επίσης σημαντικό με τον Γιώργο, ότι ο Γιώργος είναι ένας, δεν ξέρω αν είναι περισσότερο, τι είναι περισσότερο, που είναι μεγαλύτερος, σαν τραγουδιστής, σαν μουσικός. Είναι, νομίζω ότι οι συνάδελφοι το ξέρουν καλύτερα από μένα. Είναι κορυφαίος μουσικός. Καταρχήν. Και, ναι, ο κόσμος επειδή δεν μπορεί να καταλάβει πολλά πράγματα. Ναι. Δεν γνωρίζουμε εμείς. Δεν πειράζει. Καλό είναι και τα αυτονόητα που εμείς τα ξέρουμε και τα καταλαβαίνουμε και παρακολουθούμε να τα λέμε.
Πάμε να πούμε Σταύρο και Γιουμτζή. Πάμε. Σηκώστε, να κύριε, πάω και εγώ. Να και εσείς, παρακαλώ. Μικρέ, έρχεσαι. Άμα θέλεις, σου στέλνω και το μοντέλο. Δημήτρης Μπάς, στην κορυφαία στιγμή της καριέρας. Κοίτα εδώ, παιδιά. Πάρε το στρατή και γυρνά, πάρε το στρατή. Σου φέρα χρυσό και σκυρνά, ήλιο και γιορτή. Την πόρτα, μα ήταν ο φωριάς. Σίγος είναι το καντήλι της υπομονής. Έχω ανάψει το μαγκάλι, μήπως και φανείς. Κάποιος χτύπησε την πόρτα, μα ήταν κάποιος χτύπησε την πόρτα, μα ήταν ο
σε είχα πρώτο δει. Μικρό κορίτσι ήσουν κι ήμουνα παιδί. Πούνε τα χρόνια, ωραία χρόνια που είχες λουλούδια μες στην καρδιά. Που η αγάπη, η μια μου αγάπη να μας ζεστάνει στην παγωνιά. Παρμένα τα κλειδιά, βρέχει στους δρόμους και στην άδεια μου καρδιά. Ούτε τα χρόνια, ωραία χρόνια που είχες λουλούδια μες στην καρδιά. Που είναι η αγάπη, η δικιά μου αγάπη να μας ζεστάνει στην παγωνιά. Βαγγέλης Κορακάκης. Καλησπέρα, Βαγγέλη μου. Καλώς ήρθες. Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα. Τι γίνεται, ετοιμάζετε με τον Γιώργο πράγματα? Ναι. Έχουμε ετοιμάσει μια δουλειά, τα θαλασσινά παλάτια, όπως προανέφερε ο Ηλίας ο Μπενέτος. Θα κυκλοφορήσει όπου να είναι. Εντάξει, για μένα τώρα αυτή είναι μια κορυφαία στιγμή στην πορεία μου. Ήταν ένας διακαής πόθος, το ήθελα πάρα πολλά χρόνια. Και έγινε πραγματικότητα. Είναι ένας λαϊκός δίσκος που πραγματικά ήταν μια μεγάλη εμπειρία και για μένα, αλλά και για το παιδί μου και τον Βασίλη, που εντάξει, ο Γιώργος ήθελε να συμμετέχει και ο Βασίλης και μακάρι να έχει τύχει και να προχωρήσει. Αυτό θα το κρίνει βέβαια ο κόσμος, αλλά νομίζω ότι είναι μια πολύ ιδιαίτερη στιγμή. Έτσι πιστεύω. Μάλιστα. Καλό ταξίδι, νομίζω. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σου, Βασίλη. Καλώς ήρθες, Βασίλη μου. Τι κάνεις? Καλώς σας βρήκα. Καλά όλα. Εγώ νιώθω πάρα πολύ μεγάλη χαρά. Σε καλά χέρια έχεις πέσει. Έχω πέσει σε πάρα πολύ καλά χέρια, γιατί εδώ και δύο χρόνια έχουμε συνεργαστεί και με τον κύριο Νταλάρα. Με πήρε μαζί και κάναμε και μια περιοδία στην Ευρώπη και στην Αμερική κτλ. Και εντάξει, σαν ψέμα μου φαίνεται να πούμε, γιατί εντάξει, δεν είναι... Αυτό. Αυτό, σαν ψέμα να πούμε, έτσι. Βασίλης, είναι ο γιος του Βαγγέλη. Να πω δύο λόγια για τα παιδιά. Να πεις όσο θέλεις. Γιατί είναι ορισμένοι άνθρωποι που αγαπάνε και αυτοί το λαϊκό τραγούδι. Μεγαλώνουν με αυτό, ζουν με αυτό. Αθόρυβοι, ήσυχοι και επαναλαμβάνεται πάλι η ίδια ιστορία. Αυτοί οι άνθρωποι γεννηθήκανε τρελαμένοι. Είναι ταγμένοι στο τραγούδι και ο μεγάλος και ο μικρός. Έχει γράψει καταπληκτικά πράγματα. Το λέμε με το Βαγγέλη μπορεί και 20 χρόνια. Έτσι από μακριά. Τόσο είναι. Πότε, έτσι μιλάμε το μάτι. Τι γίνεται, πότε. Του λέω εντάξει, έρχεται. Πότε έρχεται. Το έκανε, και ήρθε. Το έκανε αυτό, το έκανε. Έγραψε κάποια τραγούδια. Έχει γράψει κάποια τραγούδια για την Ελλάδα με τον δικό του τρόπο. Λες, υπάρχουν λοιπόν κάποιοι άνθρωποι που τους βλέπεις οπουδήποτε μπορεί να τους δεις. Μπορεί να τον δεις αυτό με το βεσπάκι του, με το μηχανάκι του στην Κεσαριανή. Μπορεί να δεις έναν άλλον πάνω σε μια πλαγιά και έχει μαζί του μια φυσαρμόνικα. Ένας άλλος έχει ένα μικρό φλαουτάκι και παίζει, μια φλογερίτσα. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν μια αρχοντιά. Είναι λίγο αυτό που λέω οι πρίγκιπες. Οι πρίγκιπες, οι αθέατοι. Είναι οι πρίγκιπες χωρίς τίτλο. Ένας από αυτούς είναι και ο κύριος Βαγγέλης, ο οποίος έχει βέβαια το πριγκιπάκι δίπλα, ο οποίος είναι καταπληκτικός. Κάναμε τώρα ένα δίσκο, τραγουδάει μόνο 4 τραγούδια. Στον άλλο πρέπει να κάνει περισσότερα. Ήθελα να πω είναι έτοιμος τραγουδιστής. Είναι έτοιμος. Ήθελα να πω και κάτι άλλο. Και παίζει μπουζούκι σαν κεραυνός. Ήθελα να πω και κάτι άλλο. Ότι στην περίοδο που κάναμε τις φωνοληψίες, όταν έγραφε ο Γιώργος, έτσι θυμάμαι από πιτσιρικά στο σπίτι, είχαμε κάτι κανάρια που ήταν δάσκαλοι.
δάσκαλοι. Έτσι τα λένε τα, τα ναι, κανάρια. Τα κανάρια, που... το κανάρι ήταν ο δάσκαλος και τα γιαβράκια, τα μικρά δηλαδή που βγαίνανε, τα βάζανε κοντά. Για να μαθαίνουν. Για να μαθαίνουν. Λοιπόν, έτσι αισθάνθηκα και τις εμπειρίες που έπαιρνε το παιδί μου, βλέποντας ας πούμε τον Νταλάρα, γιατί εντάξει, εγώ πιστεύω ότι αυτός ο άνθρωπος είναι ένας τεράστιος τραγουδιστής. Και ξέρεις τώρα αυτά με τα λόγια μπορεί να λες ό,τι θέλεις. Αυτά τα πράγματα αποδεικνύονται πάνω στην αρένα, πάνω στο διατάφτα. Λοιπόν, είναι ένας άνθρωπος, ένας έφηβος στη φωνή και πραγματικά περάσαμε στιγμές που ήταν ανεπανάληπτες και ειλικρινά είμαι πολύ ευτυχισμένος που μπόρεσα και το έζησα, γιατί δεν το έχω ζήσει στη ζωή μου αυτό το πράγμα άλλη φορά. Μάλιστα. Θα ήθελα. Εγώ θέλω να ξαναζήσω εκείνο στο στούντιο του. Έλα ρε μπαμπά, σε να το ξαναπαίξω άλλη μια φορά, μην κολλάς. Αυτό δεν θα ξαναπήσω. Κολακάκης, ανεβαίνει ο Κολακάκης. Ναι, Βαγγέλης Κολακάκης. Πάμε, Βαγγέλη. Και ο Βασίλης Κολακάκης. Σπύρο μου, τώρα κάνουμε κάτι που συνήθως μέχρι τώρα δεν γινότανε. Τώρα έχουν αλλάξει όλα, εταιρείες κλείσανε, τα μονοπόλια σταματήσανε. Κανείς δεν προσπαθεί να προστατέψει ή υπάρχουν ελάχιστοι τρόποι να προστατέψει κανείς την πνευματική, να το πούμε έτσι, ιδιοκτησία. Εμείς θα κάνουμε τώρα κάτι που δεν το έχουμε ξανακάνει. Θα παίξουμε για πρώτη φορά τραγούδια που δεν έχουν ποτέ ακουστεί εκτός από το στούντιο. Αυτή είναι η πρώτη φορά που παίζεται αυτό το τραγούδι. Δεν έχει βγει καν ο δίσκος. Τι ωραία. Την ακούτε. Τιμή μας. Εσείς. Κι άλλο ένα, θα σας παίξουμε δύο. Περνούσε και φεύγει ο καιρός από κοντά σαν αστραπή. Περνούσε ο καιρός κι ο μαύρος ουρανός μαχαίρι καρφωμένο στην καρδιά μου. Χαράζει στη στράτα μου και πως με τρομάζει η μέρα που έρχεται η κάθε στιγμή. Καράβι που βούλιαξε βοριάς και χαλάσει ρημάδι κατάντησα σ' αυτή ζωή. Περνούσαν και φεύγαν σκιές από μπροστά μου. Ζωής μου οι χαρές περνούσανε σκιές σαν μάγισσες σκληρές και μέτραγα κομμάτια τα όνειρά μου. Χαράζει στη στράτα μου και πως με τρομάζει η μέρα που έρχεται η κάθε στιγμή. Καράβι που βούλιαξε βοριάς και χαλάσει ρημάδι κατάντησα σ'
τη ζωή. Ρημάδι κατάντησα σ' αυτή τη ζωή. Πάμε και τις μαχαιριές. Και ένα από τα παλιά σας τραγούδια. Τώρα δεν μπορώ να σας αφήσω να φύγετε. Άτι, έλα.
το φθινόπωρο πρώτη βροχή. Απόψε η σκέψη μου δε βρίσκει άκρη. Απόψε λύγησε η αντοχή. Απόψε η σκέψη μου δε βρίσκει άκρη. Απόψε λύγησε η αντοχή. Πρωτοφθινόπωρο που με πεθαίνει. Πρωτοφθινόπωρο χωρίς χαρά. Συνεχίζω τις καλησπέρες. Ασπασία Στρατηγού. Καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Τώρα για το Γιώργο τι να πρωτοπώ. Η γνωριμία μας ξεκίνησε πριν από 8 χρόνια. Είχα την τύχη να τον γνωρίσω μέσω του Ανδρέα του Κατσεγιάννη και θέλω να πω δημόσια ένα ευχαριστώ στον Ανδρέα και μέσω της Εστουδιαντίνας που με έφερε σε επαφή μαζί του και έκτοτε συνεργαζόμαστε διαρκώς αυτά τα 8 χρόνια και έχω αποκομίσει πάρα πολύ ωραίες εμπειρίες και πολύ σημαντικές. Έχει αποτελέσει κομβικό σημείο η συνεργασία μας για την εξέλιξή μου και για τη διαμόρφωσή μου ως τραγουδίστρια και θέλω να πω και κάτι άλλο. Με έχει πάρει από το χέρι και με έχει πάει σε άλλους κόσμους. Εννοώ το παραδοσιακό και το λαϊκό τραγούδι που μέχρι τότε, μέχρι την γνωριμία μας, είχα ασχοληθεί, με πήγε σε άλλους κόσμους. Με γνώρισε με άλλους ανθρώπους και άνοιξα τους ορίζοντές μου. Και τον ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Βασιλική Καρακώστα, καλησπέρα Βασιλική. Καλησπέρα. Καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Χαίρομαι που είμαι εδώ κοντά σας. Ωραία. Στην Εύω. Πολύ ωραία. Με τον κύριο Νταλάρα δεν γνωριζόμαστε. Είναι η πρώτη φορά που τον συναντώ από κοντά. Πρώτη φορά μιλήσαμε στο τηλέφωνο. Εγώ είμαι μία τραγουδίστρια που ακροβατεί στο σύγχρονο και στο παλαιό ρεπερτόριο.
ακροβατώ σε μια άγνωστη χώρα. Και τραγούδια όπως τα σημερινά με πάνε... με βοηθάνε, ας πούμε, με εμπνέουνε. Για να βγάλω τους δίσκους μου, για να κάνω τις συναυλίες μου. Τελευταίος μου δίσκος λέγεται «Η Κουρελού», που σημαίνει η ενότητα μέσα από τη διαφορετικότητά μας. Και χαίρομαι πάρα πολύ που γνωρίζω τον Νταλάρα, γιατί είναι ένας ευγενέστατος άνθρωπος, που είναι σπάνιο αυτό να το συναντήσεις σε ανθρώπους με τέτοια πορεία. Επίσης, είναι η ευκαιρία να τραγουδήσω Κουγιουμτζή και να μου θυμίσει μετά από πάρα πολλά χρόνια μια σκηνή των παιδικών μου χρόνων, όταν μεγάλωνα στα πρώτα μου 10 χρόνια στη Γλύφα, που είναι ένα παραθαλάσσιο μέρος στη Φθιώτιδα, ευωικός κόλπος, και η μητέρα μου με έπαιρνε και κάναμε βόλτες στα Κορφοβούνια και πηγαίναμε στα Εξοκλήσια και μου τραγουδούσε «Ήταν πέντε, ήταν έξι». Και το άκουγα σήμερα και είχα πλημμυρίσει από μνήμες και τα λοιπά και λέω «Ευχαριστώ, Γιώργο Νταλάρα, ευχαριστώ Ανδρέα Κατσιγιάννη που τον ξέρω από 16 χρονών». Τι θα γίνει η Άντρια με σένα? Ναι, ναι, τον ξέρω από 16 χρονών από το Βόλο, πρέπει να το πούμε. Και είναι υπεύθυνος που γνώρισα και τον Διονύση Σαββόπουλο. Είναι και ο Ανδρέας που ξεκίνησε, δηλαδή. Ναι, ναι, ναι. Ο βάσιμες πληροφορίες ότι το Γιώργο τον όρισε στον Κουγιουμτζή ο Ανδρέας. Ο Ανδρέας, ναι. Δεν το αποκλείω. Δεν το αποκλείω. Στην υγειά μας, ρε παιδιά. Στην υγειά μας, ρε παιδιά. Αθηνά Λαμπύρη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Και εγώ με τη σειρά μου χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ πέρα. Εγώ θα αναφερθώ πολύ γρήγορα στη δικιά μου περίπτωση. Ανήκω σε μια οικογένεια, σε δύο γονείς μου, τέλος πάντων, δύο από τους εκατομμύρια θαυμαστές του Γιώργου Νταλάρα. Είναι παράφορα ερωτευμένοι, θα έλεγα, με τον Γιώργο Νταλάρα, οπότε καταλαβαίνετε, μεγάλωσα με αυτή τη φωνή από το πρωί μέχρι το βράδυ και κατ' επέκταση μετά το ραδιόφωνο, η τηλεόραση, παντού. Η δική μου εμπειρία, όπως και ολωνών λίγο πολύ από ό,τι έχω ακούσει μέχρι τώρα, είναι φοβερά θετική. Ένας εξαιρετικός επαγγελματίας, ένας τεράστιος καλλιτέχνης, φοβερός μουσικός. Φωνητικά, τι να πω εγώ τώρα. Σηκώνω τα χέρια ψηλά. Τι να πρωτοπεί κανείς για τον Γιώργο Νταλάρα, είναι από μόνος του μια ολόκληρη ιστορία. Ένας ζωντανός θρύλος, αν μου επιτρέπετε να πω. Ήταν βαρύ αυτό, ε. Ναι. Αυτά τα λίγα, δεν έχω κάτι άλλο να πω. Τρίλος, μ' αρέσει το τρίλος. Θοδωρής Κοντονιάς, τρίλος! Λοιπόν, να ευχαριστήσω και εγώ για την πρόσκληση. Με τον Σπύρο τον Παπαδόπουλο, επειδή είναι ο οικοδεσπότης, έχουμε τραγουδήσει παλιά μαζί. Είναι ο παραγωγός μου, αυτός με έβγαλε στη δισκογραφία. Έλα, ρε. Έκανα γνωστό. Λοιπόν, για τον Γιώργο τον Νταλάρα, να πω ότι είναι πολύ λίγος καιρός που έχουμε βρεθεί. Μη λέμε τα ίδια, εντάξει. Εμένα παλιά, να πω την αλήθεια, με φόβιζε λίγο. Αντιπαθούσα κάτι και τελικά κατάλαβα ότι είναι αυτό το πράγμα, η τάξη που έχει με τα πράγματα και η επιμονή στη δουλειά. Για μένα είναι πολύ σημαντικό, γιατί εγώ είμαι το τελείως αντίθετο. Εντάξει, είναι μεγάλη τιμή για μένα, είναι χαρά. Όντως, όποιος τον πλησιάσετε, καταλάβει ότι είναι ένα καλό παιδί, έτσι να το πω. Και δημιουργείται μια οικειότητα την οποία δεν την περιμένεις. Αυτό, ένα ευχαριστώ και από μένα. Να είσαι καλά. Τώρα πρέπει να πω δύο λόγια. Ο Θοδωρής μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Δεν μπορούσα να καταλάβω ποιος είναι αυτός που τραγουδάει τόσο γλυκά. Μου θυμίζει κάτι από το χρόνο τον Αϊδονίδη, όσο και να σου φανεί παράξενο. Όλα αυτά τα σχεδόν 50 χρόνια πια που τραγουδάω, τρεις από τις νεότατες γενιές, ο Χάρης Κατσιμίχας, ο Χάρης και ο Πάνος. Ο Χάρης, ο Ορφέας, ο Περίδης, ο Περίδης και ο Κοτονιάς, είναι τρεις αγγελικές φωνές. Όταν τους ακούτε πόσο να τραγουδάνε, έχουν κάτι, ίσως το έχω από τη μητέρα μου, η οποία ήταν από τη Σμύρνη και τραγουδούσε αυτά τα τραγούδια με μια γλυκύτητα. Και έμαθα να ακούω αυτές τις φωνές και έμαθα να τις αγαπάω. Ένα τραγούδι με μάγευση είναι «Τα κλειδιά». Ναι. Δεν θέλω να τον παρακαλέσω τώρα που θα τραγουδήσουμε να πούμε και «Τα κλειδιά», ναι, ναι, ναι. Αν θέλεις. Θυμηθείτε αυτό που σας έλεγα. Ναι, 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 ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ που δέχτηκε να τραγουδήσει το Κουγιουμτζή. Ο Σταύρος θα χαιρόταν πάρα πολύ να έβλεπε τους νέους ανθρώπους να τραγουδάνε τα τραγούδια του. Και πρέπει να σας πω πόσο πολύ χάρηκε
όταν κάναμε τη διασκευή στο Άσε με πάλι να σου πω και τραγούδισε ο Μπάμπης το μισό τραγούδι και μου είπε, Γιώργο, τι είναι αυτό το γαριστούργιο μου, λέει, το κάνατε. Για σκέψου, πρέπει τα τραγούδια να επαναλαμβάνονται. Και τα καλά τραγούδια, όπως τα τραγούδια του Ψαρχάκου, τα τραγούδια του Μαρκόπουλου, τα τραγούδια του Κουγιουμτζή, του Σπανού και του Θεοδωράκη, πρέπει να επαναλαμβάνονται διαρκώς. Να τα παίρνετε εσείς νεότεροι, να τα διασκευάζετε. Και εσύ, Βασιλική, που θέλεις να το κάνεις αυτό. Ο Κουγιουμτζής έχει ένα σεντούκι με θησαυρό για να διασκευάσεις, αν θέλεις, τραγούδια. Στρατιώτης με ένα τρένο της γραμμής, τρίτη θέση σε βαγόνι μες στο κρύο και στο χιόνι. Πέλα Νικολαίδου! Πού είναι η Πέλα, Νάτη? Εδώ είμαι. Γεια σου, Πέλα. Γεια σας. Είναι η πρώτη φορά που έρχομαι και χαίρομαι ιδιαίτερα. Να πω ότι ασχολούμαι με την παράδοση, συγκεκριμένα με το Ποντιακό τραγούδι και είχα την τύχη να με ακούσει ο κύριος Γιώργος Νταλάρας και να κάνουμε κάποιες εμφανίσεις μαζί και με τον κύριο Μίλτο Πασχαλίδη. Τον ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου, γιατί πέρα από ένας τεράστιος καλλιτέχνης είστε και καταπληκτικός άνθρωπος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όσα μου δώσατε. Να σας πω ότι η Πέλα Νικολαίδου είναι κόρη του σπουδαίου Στάθη Νικολαίδη. Για όσους έχουν, είναι ποντιακής καταγωγής, σίγουρα ξέρουν τι ακριβώς εννοώ. Άκουσα την Πέλα να τραγουδάει ένα μυρολόι σε μια δουλειά για τον Πόντο που έκανε ο Χρήστος Παπαδόπουλος. Λοιπόν, θα ακούσετε το πένθυμο τραγούδι της, αλλά θα δείτε τι ορμή βγαίνει μέσα από αυτό το πράγμα. Βασιλική Στεφάν. Γεια σου, Βασιλική μου. Γεια σας και από μένα. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς τον Γιώργο Νταλάρα. Τον γνώρισα πριν λίγες μέρες. Και πραγματικά αυτό το δέος, όλο αυτό που νιώθω εδώ και πολλά χρόνια, γιατί εγώ μεγάλωσα με τα τραγούδια του και πραγματικά τον εκτιμώ, όχι μόνο σαν τραγουδιστή, αλλά και σαν προσωπικότητα. Γιατί έχει σταθεί πάρα πολύ ψηλά και στέκεται ακόμα και κυρίως στέκεται και στηρίζει τα νέα παιδιά. Και αυτό είναι ό,τι καλύτερο. Τον ευχαριστώ λοιπόν που με προσκάλεσε εδώ σήμερα. Είναι μεγάλη μου τιμή. Και φυσικά, επειδή έβγαλα πριν έναν μήνα τον πρώτο μου δίσκο. Το εισιτήριο. Το εισιτήριο, ακριβώς. Θέλησε να τον ακούσει και όχι απλά τον άκουσε. Είχα αυτό το θεϊκό κατ' εμέ δώρο να μου ευχηθεί για αυτό το δίσκο, γιατί το άρεσε πάρα πολύ. Και εντάξει, για μένα είναι κάτι το οποίο δεν το φανταζόμουν ούτε στα όνειρά μου. Κοίτα το μωρό. Αντρίκο. Το μωρό, κοίτα. Το μωρό, το μωρό μεγάλωσε, παντρεύτηκε και έλεγε. Αντιγόνη Ψυχράνη. Γεια σου, Αντιγονίτσα μου. Γεια σας. Λοιπόν, και εγώ χαίρομαι με τη σειρά μου που είμαι απόψε εδώ. Για έναν άνθρωπο που αγαπώ πολύ, που εκτιμώ και θαυμάζω απεριόριστα. Και τον ευχαριστώ πολύ που πριν από αρκετά χρόνια μου έδωσε την ευκαιρία να ξεκινήσω το μουσικό μου ταξίδι πλάι του. Και αν και ήμουν αρκετά μικρή, πραγματικά μου έμαθε τι πάει να πει επαγγελματισμός, τι πάει να πει να αγαπάς αυτό που κάνεις, να σέβεσαι αυτό που κάνεις. Έζησα πάρα πολλά πράγματα μαζί του.
Τον ευχαριστώ για όλα και εκείνον και την Άννα που με στήριξαν και, και ακόμα με στηρίζουν και με αγαπάνε και είναι δίπλα μου. Και τους ευχαριστώ που με τίμησαν και με κάλεσαν απόψε εδώ. Αυτό. Αγάπη μου. Λοιπόν, πάμε να τραγουδήσουμε. Ναι, θα πάμε να τραγουδήσουμε. Ναι. Εγώ πρέπει να πω ότι αυτό το κορίτσι κινδύνευσε να χάσει το όνομά του, έτσι, η Αντιγόνη. Το ξέρετε, το ξέρετε. Ποιος τη θυμόσαστε εσείς, όχι, γιατί σας και εσύ μικρή. Το Πόπι, το Πόπι. Ναι, εγώ τη θυμόσαστε ένα όνομά του. Αλλά χρωστάω ένα, χρωστάμε όλη η παρέα και η μουσική. Ευγνωμοσύνη στην οικογένεια Ψυχράμη. Είναι τα παιδιά, δεν είναι μόνο η Αντιγόνη. Έτσι. Κοίταξε πόσους μουσικούς έβγαλε, πόσους ανθρώπους στο θέατρο, πώς... Είναι να πεις τη μαμά και τα ξέρεις όλα αυτά, έτσι. Όλη η οικογένεια, γιατί είναι μια μουσική οικογένεια. Και είναι αυτό που θαυμάζω εγώ. Μου λείπει να βλέπω τέτοιες οικογένειες με τέτοια πίστη να κάνουν αυτό που κάνουν. Πάμε να πούμε Σταύρο Κουγιουμτζή. Πάμε. Σηκώστε, να πάω και εγώ. Να και εσύ, σε παρακαλώ. Βασιλική Καραγκώστα. Ήρθε. Ήρθε η ώρα. Ξαναγυρίζουμε στο Σταύρο Κουγιουμτζή. Υπομονής, δε μας θυμεί, δε μας θυμεί.
είναι ο Κατσιγιάννης εδώ. Μπορεί να είναι η κορυφαία στιγμή τη βραδιά αυτή. Τον κακολογήσαμε. Και τώρα ήρθε η ώρα να τον αποκαταστήσουμε. Κατσιγιάννη στο εδόλιο! Να τον παρακαλέσουμε να έρθει κοντά μας να παίξει λιγάκι με το σαντούρι του. Ελάτε. Θα μας κάνεις μια εισαγωγή με αυτό το μαγικό όργανο. Θέλω να σου πω, γιατί προηγουμένως κάναμε πλάκες, ότι εσύ είσαι ένας από τους λίγους ανθρώπους που έκατσες με τόσο επιμονή και πείσμα να παίξεις ένα όργανο το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ξέρω ότι έχεις και αρκετές μαθήτριες. Και διαπρέπουν τα κορίτσια που έμαθες σαντούρι. Είναι πολύ καλές. Λοιπόν, και μην ασχολείσαι με τα υπόλοιπα. Με τα υπόλοιπα μην ασχολείσαι. Δεν χρειάζεται να πεις τίποτα, εσύ ούτε να πω εγώ. Μιλάνε οι πράξεις σου. Προχωράμε. Έχουμε εκτεθεί, έχουμε εκτεθεί. Σαν φύλλα φθινοπόρου.
γράφεις σαν είμαι. Να μη με λησμονήσεις, να λες κανάλι σου καημέ. Όσες ζωές κι αν ζήσεις, αυτό το τραγούδι ήταν η Ηλία. Από το δεύτερο δίσκο της Διαδίνας. Μέσα και βέβαια είναι ένας άνθρωπος που φεύγει από την Κωνσταντινούπολη και ψάχνει και αφήνει ποια είναι η μάνα, ποια είναι η μητριά και την πόλη μου θα πάρω, όλα αυτά που βλέπετε. Δυστυχώς αυτά ταλανίζουν ακόμα τους Έλληνες και τη μοίρα μας. Στην υγειά μας ρε παιδιά, στην υγειά μας ρε παιδιά. Αυτό είναι του η στίχη στο διάδρομο. Αυτή είναι η στίχη στο διάδρομο. Είναι μια καταπληκτική μελωδία. Ήρθε και εμένα το όνειρό μου να γίνει πραγματικότητα, να τραγουδήσω Ανδρέα Κατσιγιάννη. Αυτά είναι μεγάλες στιγμές αυτό. Ναι. Ήταν μαγική η μελωδία και επειδή έχουμε κάνει μια γεωγραφία του Νταλάρα εδώ όλη την ώρα, όλοι είναι συγκινημένοι, σκεφτόμουν ότι όταν το έφτιαχνα ότι κάποια στιγμή τον Νταλάρα τον ενοχοποιήσαμε για την τρύπα του όζοντος. Έφταιγε για όλα. Και σκέφτηκα ότι πιθανότατα να φταίει. Για τα άλλα δεν ξέρω, αλλά για την τρύπα έφταιγε. Κάτσε, ναι. Πιθανότατα να έφταιγε για διάφορα, αυτός τα πληρώνει, αυτός το ξέρει. Σκέφτηκα ότι ήθελα να γράψω ένα τραγούδι το οποίο θα μιλάει ο ίδιος και θα λέει ότι ό,τι και αν έχω κάνει, καλά στραβά, αν με ψάξεις, τα τραγούδια θα με βρεις. Αυτό είναι η ιδέα του τραγουδιού. Ωραία. Πάμε. Όσα πήρα κι όσα άφησα, τα τραγούδια χτίσαν μέσα μου φωλιά. Όσα βρήκα κι όσα έχασα, όσα είχα κι όσα ξέχασα, τα τραγούδια ταξιδιάρικα πουλιά. Και το ψέμα μου, την ελπίδα και το αίμα μου, μυστικά φανερά δεν τα έμαθε κανείς. Μια με χάνεις, δυο με ψάχνεις, στα τραγούδια θα με βρει. Όσα είδα κι όσα μάντεψα, όσα λένε κι όσα πάλεψα, τα τραγούδια μια ορθά νύχτη αγκαλιά. Όσα δείχνω κι όσα έμαθα, όσα βλέπεις κι όσα έπαθα, τα τραγούδια μια σταγόνα ερημιά. Την αλήθεια και το ψέμα μου, την ελπίδα και το αίμα μου, μυστικά φανερά δεν τα έμαθε κανείς. Μια με χάνεις, δυο με ψάχνεις, στα τραγούδια θα με βρεις. Αν με ψάξεις,
στα τραγούδια θα με βρει. Γιατί. Αμέ. Λοιπόν, αυτό είναι του Μίκη. Ο Οδυσσέας ο Ιωάννου, πριν το πει ο Βασίλης και ο Χρήστος, στο 9 και 5, έχει γράψει 5 λόγια. Τα 5 λόγια είναι: δελτίο βγήκε, 45 άνθρωποι χάθηκαν στο Φαρμακονήσι, 30 ενήλικες, 15 παιδιά, όλοι ξένοι. Μόνο που δεν υπάρχουν ξένα παιδιά. Είναι σαν αυτή η θάλασσα, λέει ο Οδυσσέας, να έχει μια παράξενη δικαιοσύνη. Σαν να λέει, ό,τι δεν είστε άξιοι να κρατήσετε εσείς, θα το παίρνω εγώ. Κάποτε θα έρθουν να σου πούν πως σε πιστεύουν, σ' αγαπούν και πως σε θένε. Έχε το νου σου στο παιδί, κλείσε την πόρτα με κλειδί. Ψέματα λένε, θα έρθουν γνωστικοί λόγαδες και γραμματικοί για να σε πείσουν. Έχε το νου σου στο παιδί, σε την πόρτα με κλειδί, θα σε πουλήσω. Πού είναι ο μπάσης? Έχετε μπάση? Ελάτε να το πούμε αυτό του δασκάλου του Μάνου και του δασκάλου του Γιάννη του Μαρκόπουλου. Έλα. Το επόμενο τραγούδι είναι ένα εμβληματικό τραγούδι της έντεχνης μουσικής. Το τραγούδι του σπουδαίου Γιάννη Μαρκόπουλου. Και βέβαια, αυτού του ανθρώπου τον έχουμε τώρα κοντά μας και... επειδή τον αγγίζουμε, αστειευόμαστε μαζί του, τον βλέπουμε διαφορετικές ώρες της ημέρας, μιλάμε για χιλιάδες πράγματα,
ξεχνάμε τι ακριβώς έχει κάνει αυτός ο άνθρωπος αυτά τα τελευταία 60 χρόνια. Γράφει από τις, σχεδόν από τα μέσα της δεκαετίας του 60 τα πρώτα του τραγούδια. Ένας άνθρωπος ο οποίος χαρακτήρισε το λαϊκό τραγούδι, το ελληνικό τραγούδι, συνεργάστηκε με όλους τους σπουδαίους μουσικούς, έχει ένα τεράστιο έργο, αγαπάει τη ζωή και τους ανθρώπους, αγαπάει το τραγούδι, αγαπάει τη χώρα του και το κάνει αυτό χωρίς βεγγαλικά, κάθεται σαν εργάτης, παλεύει με τα σεντόνια του και με τα μολύβια του και φτιάχνει έργα σαν κι αυτό. Πρέπει λοιπόν, με αφορμή αυτό που είπε προηγουμένως και ο Μίλτος, επειδή ζούμε αυτή την παράξενη εποχή, έχουμε συνηθίσει πια στην τραγωδία και είναι σαν να μην το καταλαβαίνουμε, θα πρέπει να σκεφτούμε και κυρίως να σκεφτούν και αυτοί που λένε ότι είναι φίλοι μας και θέλουν να μας βοηθήσουν σε αυτές τις σφιχτές στιγμές, ότι πέφτουν σε μια παγίδα όταν δεν αντιλαμβάνεται το μεγαλείο και το μέγεθος αυτής της συμφοράς. Ό,τι και να κάνω, αν η Ευρώπη δεν ζητήσει πολιτική λύση, αυτό που λένε μεταναστευτικό δεν πρόκειται ποτέ να λυθεί. Χρειάζονται πολιτικές λύσεις και χρειάζεται και θάρρος. Μέχρι τώρα βλέπουμε σπασμωδικές κινήσεις αρνητικές. Πρέπει λοιπόν να θυμίσουμε το εξής, ότι όταν τα πράγματα γίνονται έτσι όπως είναι σήμερα, σαν χήμαρος το ποτάμι δεν πάει πίσω. Και αυτοί που έχουν αναστολές ή έχουν φόβους, κάποια στιγμή θα το συνηθίσουν. Είτε θέλουν είτε δεν θέλουν. Το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω. Αυτή η μετανάστευση, όπως τη λένε, ή η αποδημία, όπως είναι, έχει λόγους που γίνεται. Και οι λόγοι, δυστυχώς, είναι πια φανερό ότι δεν γίνονται αποδεκτοί. Ενώ οι ίδιοι δημιουργούν τους λόγους που γίνεται αυτή η αποδημία, οι ίδιοι προσπαθούν τώρα με ασπιρίνες να λύσουν το τεράστιο πρόβλημα. Με ασπιρίνες δεν γίνεται. Χρειάζεται πολιτική λύση. Τένια λόγια στο μαντήλι, τα βρήκα στο Σερενιάνι μου προχθές. Τα αλφαβητάρι πάνω στο τριφύλι σου μαθαίνε το αύριο και το χθες. Μα εγώ περνούσα τη στερνή την πύλη με του καιρού δεμένο στις κλωστές. Τα ειδόνια σε χτυκιάσανε στη δρία που στράγγιξες χαμένα μια γενιά. Καλύτερα να σε έλεγα Μαρία και να σου ράφτρανε στην κοκκινιά. Κι όχι να ζεις μ' αυτή την κομμαδία και να μην ξέρεις το άστρο του φωνιά. Γυρίσανε πολύ σημαδεμένοι από καιρού την άγρια πληρωμή. Στο μέσο στράτη τέσσερις ανέμοι τους πήραν για Σεριάνη μια στιγμή και βρήκανε τη φλόγα που δεν τρέπει και το μαράζει δίχως αφορμή. Και σαν τους άλλους χάθηκαν και εκείνοι, τους βρήκαν αγάπη γίζουν στα μισά κι απ' το παλιό μαρτύριο να χυμεί. Είναι και στη γωνιά μας επιλύνει παραμιλούν στην άκρο θαλασσιά. Και στα νύχτα του κόσμου τα καμιόνια θα ξεφορτώνουν στη Κεσαριανή. Πώς έγινε σε τούτο τον αιώνα και γύρισε καπάκι η ζωή. Πώς το φέραν η μοίρα και τα χρόνια να μην ακούσεις ένα ποιητή. Του κόσμου πιο
ποιος το λύνει το κουβάρι, ποιος είναι καπετάνιος στα βουνά, ποιος δίνει την αγάπη και τη χάρη και στις μυρτιές που άδεισε ριανά. Μάλα ματέλια λόγια στο χορτάρι, ποιος βρίσκει για την άλλη τη γενιά. Με δέσαν στα στενά και στους κανόνες και ξημερώνοντας μέρα κακή, τόξωτες παλάγες και λεγεώνες με πήραν και με βάλαν σε κλουβί. Και στα υπόγεια ζάρια τους αιώνες παιχνίδι παίζουν οι αγκυραμινοί. Ζητούσα τα μεγάλα τα κυνήγια κι όπως δεν ήμουν μάγκας και ταΐς, παίρνουσα τα δικά σου δικαστήρια, κάπου στον Άδη μέσα θα με βρεις. Να με διδάσεις πάλι με μαρτυρία και σαν κακούργο να με τιμωρείς. Σε ευχαριστούμε για όλα, Μάνο. Να τον καληνυχτήσουμε κιόλας. Σήκω, σήκω, σε παρακαλώ. Πήγαινε γιατί έχεις ανηλυμένες υποχρεώσεις. Δεν σε θέλω άλλο. Να σε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα. Χαίρετε. Θα τα πούμε και από κοντά. Γεια σας, γεια σας. Είμαστε έτοιμοι.
αλλάξεις, είπε μια βρήμ, έχεις πόνον συγκύλιν. Με βήμα θα τρανίσεις εσύ, Ρωμαϊκό με εις καρδία. Ο τόπος θα στα ιστορείς, αντί για νοκτονία. Στην υγειά μας ρε παιδιά, στην υγειά μας ρε παιδιά. Πλατήραχος, πάμε. Πλατήραχος Νταλάρας. Πάμε να ακούσουμε Άστεγα. Παρακαλώ πολύ, πριν από κάθε τραγούδι, δύο κουβέντες τι είναι αυτό. Μιας και μιλάμε για καινούργια τραγούδια. Το «Θα το κάψω ή θα καώ» θα σας παίξουμε. Είναι το δεύτερο τραγούδι του δίσκου μας, τα Άστεγα, σε στίχους του φίλου μου του Κώστα Παπαγεωργίου. Κρύβω το κλειδί να μην τους δώσω αφορμή. Σβήνω το σημάδι, βάζω το σταυρό. Ήρθαν να μου πάρουν ό,τι έχω φυλαχτό. Σπάσανε την πόρτα, λύσαν τα σκυλιά. Φύσηξε γοριάς και συννεφιά. Μα το σπίτι θα το κάψω ή θα καώ και θα δακρύσω από καημό.
Μέσα στο χειμώνα κάτω από την βροχή θα το ξαναχτίσω απ' την αρχή. Δεν τα συζητώ. Δείξε μου ποιος είσαι να σου πω ποιος είμαι εγώ. Ξέρω από σκοτάδι, ξέρω κι από φως. Δεν μου πάει να κρύβομαι σκυφτός. Μα το σπίτι θα το κάψω ή θα καώ και θα δακρύσω από τον καημό. Θα ξορκίσω τα στοιχιά και το θεριό. Πάνω απ' τα συντρίμια θα χορέψω και θα πηγώ. Κι όλο το χειμώνα κάτω απ' την βροχή θα το ξαναχτίσω απ' την αρχή. Ευχαριστούμε πολύ. Θα σας παίξουμε τώρα το «Γύρισα, ξαναγύρισα», στίχους δικούς μου και του Κώστα Παπαγεωργίου. Γύρισα, ξαναγύρισα και δεν ξαναγυρίζω. Την αστέγια κατάλαβα κι από κλήρος γυρίζω. Στα δύο μέσα στα στένα, στη χώρα ή μια νύχτα, με βρήκε και με καρφώσε μια μαύρη χαρτορίχτρα. Στο τμήμα με μπαγλάρανε στα ποπάτα του πάτου. Στα υπόγεια με ρίξανε μια νύχτα του Σαββάτου. Βρε αφήστε με να κοιμηθώ στη Φέξη και στη Χάση, να ονειρευτώ τη μάνα μου να'ρθεί να με σκεπάσει. Και τότε με κατάλαβαν ποιος ήμουνα, ποιος είμαι. Τους έλεγα δεν είμαι εγώ, τους έλεγα δεν είμαι. Μα εκείνοι με χαμπαριάζαν και στα γράφτα με γράψαν. Ξημέρωνε μια Κυριακή, δε μου τα παραγράψαν. Κι όταν τους είπα ρε παιδιά, δεν είμαι παλικάρι, δυο πέτρες και τον ουρανό έχω για μαξιλάρι. Ρε αφήστε με να κοιμηθώ σε μοιρωμένα δάση, να ονειρευτώ τη μάνα μου να'ρθεί να με σκεπάσει. Γύρισα, ξαναγύρισα και δεν ξαναγυρίζω. Την αστέγια κατάλαβα κι από κλήρος γυρίζω. A
Ακούμε τραγούδια από τα Άστεγα, καινούργια τραγούδια του Νίκου Πλατήρωχου. Ποιο θα μας πείτε τώρα? Θα σας παίξουμε το «Δυο δρόμοι» σε στίχους του Γιάννη Δούκα. Ναι, αλλά χωρίς την Ασπασία γίνεται. Ασπασία στρατηγού. Ασπασία στρατηγού. Να ξεχνάς και ποια άλλη τραγουδάνε στο δίσκο μας ως πνάρτη. Ναι, στο δίσκο μας, εκτός των παρόντων, έχουμε το Σταμάτη Κραουνάκη, την Ελένη Τσαλιγοπούλου και την αφεντιά μου. Δυο δρόμοι βγάζουν στην Ινδία, μα παίζει να, μα παίζει να βρεθείς κι αλλού. Δυο δρόμοι βγάζουν στην Ινδία, μα παίζει να, μα παίζει να βρεθείς κι αλλού. Σε μια στροφή του Καβαδία, σε παραλί, σε παραλήρημα τρελού. Σε μια στροφή του Καβαδία, σε παραλί, σε παραλήρημα τρελού. Αν δε φυσήξεις την αυλίδα, γυρνάς στο σπίτι μην αργείς. Γιατί στον ύπνο μου σε είδα, νεκρό στο χρόνο, νεκρό στο χρώμα της αυγής. Αν δεν φυσήξεις στην αυλίδα, αν δεν φυσήξεις στην αυλίδα, γυρνά στο σπίτι μην αργείς. Μου είπες γύρνα μην αργείς. Γιατί στον ύπνο μου σε είδα, γιατί στον ύπνο σου με είδες, νεκρός στο χρόνο, νεκρός στο χρώμα της αυγής. Δυο δρόμοι βγάζουν στην Ινδία, μα παίζει να, μα παίζει να βρεθείς κι αλλού. Σε μια στροφή του Καβαδία, σε παραλί, σε παραλήρημα τρελού. Σε μια στροφή του Καβαδία, σε παραλί, σε παραλήρημα τρελού. Γυρνά στο σπίτι μην αργείς. Γιατί στον ύπνο σου σε είδες, νεκρό στο χρόνο, νεκρό στο χρώμα της αυγής. Μπράβο στο Γιάννη Δούκα, εξαιρετική στιγμή. Την έδωσα αυτή τη σκοπό. Υπέροχο τραγούδι. Αυτό που λέγατε διάφοροι που λέγεται τον Τελάρα έφηβος και έφηβος και έφηβος, ξέρεις τι, αυτό αποδεικνύεται και μόνο με τις επιλογές του και με αυτούς τους ανθρώπους που στηρίζει, δείχνει ότι ρε παιδιά βεβαίως υπάρχει παρόν και δεν είναι ωραίο αυτό το πράγμα να λέμε τότε εμείς παλιά τι ωραία που ήμασταν. Υπάρχει παρόν, γράφονται πράγματα τα οποία εν καιρό θα αποδειχτεί πόσο σπουδαία ήταν. Θα γυρίσουμε πάλι στο Σταύρο Κουγιουμτζή. Κοτονιάς, είναι έτοιμος? Κοτονιάς, πάμε. Ένας χώρος
αν θα έρθεις. Στάλα, στάλα, θα στυλώσω για να δρώσεις. Και συνοδεία να παρακαλέσω τα παιδιά να έρθουν να μας κάνουν λίγο, ε, να μας συντροφέψουν λιγάκι. Άντε, λάτε. Άντε, άντε πάμε, πάμε. Πάμε. Σε μαυρώματα μου σου χαρίσα τα νιάτα μου. Απόψε μαυρώματα μου σου χαρίσα τα νιάτα μου. Και βρεθήκα στη ξενίτια που είσαι θάλασσα πλάτια. Ξένα κύμα και θα έρθω στο στρώμα σου να κοιμηθώ. Ξένα κύμα και θα έρθω στο στρώμα σου να κοιμηθώ. Κι ας εμάλωσουν μη τραβείς ξένα κύμα να τους πεις. Θα σε βρω αρχοντήσα. Φεγγάρα γυροπήσα. Που θα σε βρω αρχοντήσα. Και που πέω αυγερίνος εκεί που φέγει ο ουρανός. Στρώμα σου να κοιμηθώ. Ξένα κύμα και θα
ξένα σε μάλλον σου μην τραβείς ξένα κείμενα του ζωή. Για σε μάλλον σου μην τραβείς ξένα κείμενα του ζωή. Μπράβο,
Μπράβο, Θοδωρή, μπράβο, Θοδωρή. Σπύρο, λέω μετά αυτή την εξαιρετική στιγμή με τον Θοδωρή και το καταπληκτικό τραγούδι του «Τα κλειδιά», να φωνάξουμε την Αθηνούλα να μας πει ένα άλλο έτσι τραγούδι με αυτό το κλίμα και να μας πάει στην άλλη γωνιά της πατρίδας, στο Νότο. Έλα, Αθηνούλα. Έλα, Αθηνούλα. Έτσι. Η Αθηνά δεν χρειάζεται συνοδεία, παίζει μόνη της. Το ξέρετε, ε? Στο πόνο είναι η χαρά, μες στη χαρά είναι ο πόνος. Μες στη χαρά είναι ο πόνος, μες στη χαρά είναι ο πόνος. Κι εγώ στο κόσμο βρίσκομαι κι είμαι έρημος και μόνος. Τσόρες μου τα σκοτώνω, τσόρες μου τα σκοτώνω, για να κερδίσω τη ζωή χωρίς να νιώσω πόνο. Καταδίκασες, μα δεν σε υπολογίζω. Μα δεν σε υπολογίζω, μα δεν σε υπολογίζω. Εσύ μου στέλνεις βάσανα, μα εγώ μ' αυτά γλεντίζω. Thank you.
Πάμε σιγά σιγά να κάνουμε. Ήταν 5, ήταν 6 ή τόλα καλά. Τώρα ήταν 5, ήταν 6. Ήταν 5, ήταν 6. Αυτό. Και έγινε 7. Θα το πούμε αυτό γιατί είναι. Το παραπονό με πήρε. Όπου να. Κλάψα πικρά. Έκλαψα για τη ζωή μου. Και για το γραφτό. Τραπέζια τραγούδια. Διάβασα τα γεγονότα και την κοσμική. Και από εδώ άμα δεν σταματήσουμε να συνεχίσουμε. Και πολιτική στην Ασία φασαρίε πίνα και ρημιά το ρολό. Μαζί. Ήταν 5, ήταν 6 και έγινε 7. Το παραπονό με πήρε και κλάψα πικρά. Έκλαψα για τη ζωή μου και για το γραφτό το ρολόι. Διάβασα τα γεγονότα και την κοσμική. Για ποδόσφαιρο, για φόβους και πολιτική. Στην Ασία φασαρίες, πίνα και ερημινιά. Καθαρά. Λέν είναι μια νέα σκόνη κι είναι αστράφτερα. Με τραγούδια για τη φτώχεια και τη ξενιτιά. Ρε τι ρε, παίρνω στην Κηφισιά. Τα λουλούδια δεν μυρίζουν, είναι πλαστικά. Ένα φίλο και μια αγάπη είχα μια φορά. Τώρα βρέχει, κάποιος τρέχει, δεν μπορώ να δω το ρολόι, σταμάτησε εδώ. Έτσι είναι οι άνθρωποι. Έτσι είναι οι ανθρώποι, τόσο αμάρτωροι και ωραίοι, τόσο αμάρτωροι.
άνθρωποι. Όσα λάθη κι αν μου βρούνε θα συγχωρεθούνε. Μα για σένα τι θα πούνε, τι να παντρωθεί. Δεν σου μαθάνε ακόμη τι θα πει συγγνώμη. Σαν γυαλί κόβει η ματιά σου η απαντρώπη. Μπράβο! Μπράβο! Σόρτια Τσόφου, έτσι. Ναι. Σπουδαία. Ναι. Έλα, Ασπασία μου. Έλα, Ασπασία. Αυτό είναι το τραγούδι του Σταύρου. Μαζί με το... Θα ήταν 12 του Μάρτη. Αυτά ήταν τα πιο αγαπημένα του Ντίλαν Τόμας. Ήταν 5, ήταν 6. Και αυτό που θα πει τώρα το Ασπασάκι. Στην πόρτα
Καλώς ήρθες στην παρέα μας. Αφού τελειώνουμε, θέλω να σου πω ένα μεγάλο ευχαριστώ, κύριε Σπύρο, σε σένα προσωπικά, στην εκπομπή σου, στους συνεργάτες σου, που όλα αυτά τα χρόνια, με αυτή την εκπομπή πάτε σε κάθε γωνιά του πλανήτη, όπου υπάρχουν Έλληνες, τους συγκινείτε, τους κρατάτε συντροφιά, κάνετε και μερικά από αυτά τα ανοίγματα, κάνετε πράγματα σπουδαία, σιγά σιγά παρουσιάζετε καινούργια τραγούδια, ότι εταιρείες δύσκολα δεν τα κάνουν αυτά. Μπράβο σας. Θα κάνετε στους τεχνικούς, στους συνεργάτες σας, σε όλους. Είμαστε όλοι καλά, ευχαριστούμε πολύ. Σε όλους αυτούς τους σπουδαίους μουσικούς, όχι αυτοί που είναι μας, όσοι έχουν περάσει όλο αυτό το καιρό και σε όλα αυτά τα νέα παιδιά που ακόμα μας κρατάνε ζωντανή την ελπίδα και το όνειρο. Ότι υπάρχει κι άλλος δρόμος εκτός από τη θλίψη και το μαράζι, υπάρχει η ανάταση. Και υπάρχει και η τέχνη που μας βοηθάει. Θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλους σας και ιδιαίτερα στη Μέμη απόψε που έκανε αυτή την τεράστια υπέρβαση και είστε μαζί μας τόσες ώρες. Εγώ σε ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ και όλους. Ξέρω ότι όση ώρα τραγουδούσαμε πολύ θα ήθελε να το κάνει και αυτό και εκείνη γιατί τραγουδάει και έχει αφήσει και τη δική της εποχή, τη δική της φραγίδα. Να είσαι καλά. Μας υποσχέθηκε ότι θα έρθουμε με την Ελένη, δεν το ξεχνάω. Ναι, πάμε. Οι φίλοι που έχω χάσει και δεν κυκλοφορούν, ουρανό
ουρανούς παλιούς χωρούν και στο πέ και στο περιθώριο ζουν. Πληρώσαν τα όνειρά τους και πάντα μετρητής, τους πληρώσαμε κι εμείς για να μην, για να μην αφανείς. Η Ελένη, η ελεύθερη, η ωραία, ζουν σε γάζουν σε γάμιες φυλακές. Μες στα τείχη που έχει χτίσει ο καθένας για να ζήσει. Τις μεγάλες, μεγάλες του στιγμές. Οι ελέη, οι ελεύθεροι κι ωραίοι ζουν σε γάζουν σε γάμιες φυλακές. Τύχη να ζήσω μαγικά με δυο ψίχουλα πικρά, ζούσα χρόνια, ζούσα χρόνια στη σκιά. Γυρνούσα διψασμένος και βράδια σε νωρίς, και σταγόνες της βροχής είναι αυτά που θα μου πεις. Η ελέη, η ελεύθερη, το ρέη, σε γάζουν σε κάποιες φυλακές. Μες στα τείχη που έχει χτίσει ο καθένας για να ζήσει. Τις μεγάλες, μεγάλες του στιγμές. Οι ελέη, οι ελεύθεροι κι ωραίοι ζουν σε γάζουν σε κάποιες φυλακές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, πάρα πολύ βαθιά. Είμαστε ευγνώμονες, το λέμε άλλη μια φορά. Καλά να είμαστε να τα ξαναπούμε και να τα λέμε. Όσο για τον Μπάση, την άλλη φορά που είχαμε βγει, είχαμε πάει στην Αμερική, μου λέει τώρα που λείπω από την Ελλάδα, ποιος θα κρατάει το ελληνικό τραγούδι. Τώρα θα έχουμε τον Κατσιγιάννη, Μπάση, μη φοβόσαι. Άδειγα! Καλή το παιδιά! Ευχαριστούμε πολύ. Δημητράκη, σε έχω φτιάξει, ξέρεις.